Νίκο, πλέον, μετά από Καλαφάτη και Καϊτετζίδη, πλέον είσαι απόλυτα ικανοποιημένος, έτσι. Τα άκουσες όλα κι εσύ. Μετά τα χθεσινά. Τα καλύψανε όλα. Ναι. Όλα. Και τα άκουγα κιόλας. Και δώσανε την πραγματική διάσταση της χθεσινής τηλεδιάσκεψης, τα όσα υπόθηκαν. Και για μένα το πολύ αισιόδοξο κλίμα το οποίο βγαίνει κυρίως από τους ανθρώπους του Άρη για την αντιμετώπιση που είχαν από την πλευρά της πολιτείας. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι το απλά OK. Ναι, να κάνουμε ένα γήπεδο για τον Άρη. Είναι πάρα πολύ ζεστή η πολιτεία. Γιατί είναι αυτό το οποίο σημείωσε και εσύ πολύ σωστά, δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι το όλο project το οποίο θα γίνει στην περιοχή της Πηλέας. Ναι, ναι, βέβαια. Και το οποίο θα την αναβαθμίσει την περιοχή και θα την πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Με το γήπεδο, με τα πέριξη του γήπεδου, με τα ξενοδοχεία, γενικά με την αξία που θα αποκτήσει πλέον η περιοχή και λόγω του γήπεδου του Άρη. Φυσικά ένα φιλέτο το οποίο δίνει ο Άρης στην πολιτεία, δηλαδή την έκταση στην περιοχή της Χαριλαίου, την μην ξεχνάμε, και είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια, εκεί πέρα υπάρχει τη θέση του μετρό. Οπότε και αυτό, ό,τι έχει κοντά του μετρό, παίρνει πολύ μεγαλύτερη αξία πλέον. Ενίκεια θες, εκτάσεις θες, ό,τι θες. Απάντα, ναι, μιλάμε για τεράστια αναβάθμιση, Ρενικό, τι να συζητάμε τώρα. Είναι καλό να γίνονται αυτά στην πόλη μας, γιατί κατεβαίνουμε και στο ποιος καλύτερα από μένα και εγώ ορισμένες φορές που πάω, κατεβαίνουμε Αθήνα και νιώθουμε ότι κατεβαίνουμε από το χωριό και κατεβαίνουμε κάτω και βλέπουμε τι έχει γίνει. Εγώ αυτό το διάστημα που ήμουν εκεί νόμιζα ότι είμαι σε άλλη χώρα. Α, αυτό ακριβώς. Σε άλλη χώρα, πραγματικά. Με το που μπαίνεις καταλαβαίνεις ότι άμα μπεις και μέσα και πας και νότια. Στον περιφερειακό της Αθήνας, τα κτίρια που βλέπεις, οι επιχειρήσεις, τα γήπεδα, το ένα το άλλο και γυρνάμε πίσω στο Θεσσαλονίκη. Και λέμε επιστροφή στο χωριό με το καλά της χέρι. Γι' αυτό μακάρι να γίνονται γενικά τέτοια έργα γενικά στην πόλη για όλες τις ομάδες και όχι μόνο σε αθλητικό επίπεδο. Και γενικά μπας και να βαθμιστούμε κι εμείς λίγο. Ναι, έτσι είναι, Νίκο. Λοιπόν, για να κλείσουμε ρεπορταζιακά όσον αφορά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, στο κομμάτι της ομάδας δηλαδή, ενώ της προετοιμασίας της για τον αγώνα με τον Πανετολικό, έχουμε κάτι μετά τη σημαντική είδηση που έδωσε χθες το απόγευμα με αυτή την κίνηση, την ενημέρωση από την Ομοσπονδία για τους ξένους. Πλέον δεν θα λέμε ποιον θα αφήσει, έτσι, γιατί είχαμε κάνει μια κουβέντα τέτοια χθες και προχθές. Ναι. Την ξεχνάμε, τη διαγράφουμε αυτή την κουβέντα πλέον με τους ξένους. Ήταν ένα τεχνικό ζήτημα, να το πω έτσι, το οποίο διαπίστωσαν και οι άνθρωποι του Άρη πρωτίστως. Και σε συνεργασία με την ΕΠΟ διευθετήθηκε και έτσι. Ο Γκρέι με τον Οντουμπάζιο ολογίζονται ως κοινοτική β' ζώνης. Δηλαδή είναι οι αλλοδαποί που δεν θα αγωνίζονται όμως ως αλλοδαποί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και έτσι τακτοποιείται αυτό το θέμα για τον Άρη. Βέβαια, δυστυχώς, έτσι κι αλλιώς για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες σίγουρα ο Άρης δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα, διότι ο Οντουμπάζιο τραυματίστηκε και πέσε στη κλάση β' βαθμού και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες. Οπότε έτσι έλεγε ότι υπήρχε αυτός ο πονοκέφαλος για τον Μπούρκ, αλλά όταν θα επιστρέψει αυτός, ο Μπούρκ έχει και τους 6 κανονικά στη διάθεσή του στις αποστολές της ομάδας. Ήτανε πρόβλημα για τον Αργεντινό, δεν θα κληθεί να το αντιμετωπίσει ξανά και νομίζω ότι κυρίως ευνοείται σε αυτή τη φάση ο Ζερβίνιο, ότι ναι, μεν αγωνίστηκε την περασμένη κυρία Γενικότερα στο Λεβαδιακό, αλλά έδειξε ότι θέλει χρόνο ακόμα και πηγαίνοντας με την αφαιρετική μέθοδο, αυτός ήταν που θα έμενε και εκτός κιόλας την Κυριακή, πριν ακόμα τραυματιστεί ο Ντουμπάζιο. Για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πλέον όμως και αυτός θα είναι κανονικά στη διάθεση του Μπούργκος και θα είναι καλό για τον Βορειακό να είναι στις αποστολές, ώστε και να δένεται γενικά με την ομάδα να μπαίνει στο κλίμα, όπως μπαίνει το τελευταίο, και να παίρνει έστω 10, 15, 20 λεπτά λίγο σε κάθε παιχνίδι για να ενισχύει και τον αγωνιστικό του ρυθμό. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις του Μπούργκος για την εντεκάδα, βέβαια ψιλοξεκαθαρίζει το τοπίο μετά και από αυτό που έγινε με τους ξένους. Ο Εμπακατά θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Ο Ντιόπ έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, ένα του Νταμπό για τα χαφ. Θα φανεί όμως μέχρι αύριο αυτό. Και από εκεί και πέρα στην επίθεση, με την επιστροφή του Ιτούρμπε, υπάρχει το δίλημα Ιτούρμπε, Καμάτσο και Γκαρθία. Διότι ο Πανετολικός δείχνει ότι πλέον τη φετινή σεζόν Αναστασίου πάει πιο μαζεμένα, πάει περισσότερο σε παιχνίδι σκοπιμότητας. Οπότε υπάρχει, είναι λίγο πιο ενισχυμένη η σκέψη του Μπούρου να χρησιμοποιήσει τον Ισπανό από το ξεκίνημα για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Από εκεί και πέρα, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, ο Πίρσμαν, ο Κουέστα, ο Ντουκουρέ, ο Γκρέι και ο Μαντζίνι και ο Πάλμα πιθανότατα θα είναι οι υπόλοιποι της εντεκάδας. Ίσως γίνει μια έκπληξη, ίσως, με τον Ενκουλού στην αποστολή για το ματς Κυριακής. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται λίγο νωρί,
Ο Τερνέζος και καλές εξετάσεις είχε και καλά αργομετρικά. Και ναι, στον Άρη είναι όχι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι θα μπορέσει να ενσωματωθεί πιο γρήγορα από τις εκτιμήσεις που κάναμε όλοι μας πριν δηλαδή έναν μήνα, ας πούμε. Έτσι. Πράγμα, μπορεί και στις 15 μέρες να είναι έτοιμος. Μπορεί ίσως, αν όχι στο μάτσο με τον Πανετολικό, ίσως με τον ΠΑΟΚ να είναι και στην αποστολή της ομάδας. Να πούμε ότι η τρίτη αγωνιστική έχει Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι, Κλάς Βικελίδης είναι το μάτσο. Έτσι. Κυριακή 9.30 ώρα. Ναι, ναι, ναι. 9.30 ώρα, 9.30. Θα φύγουμε ξημερώματα, θα φύγουμε. Κατάλαβα. Λοιπόν, prime time. Λοιπόν, πριν κλείσω, να μοιραστώ μαζί σου αυτή τη φοβερή είδηση που υπάρχει από τη Βουλή, που γίνεται σήμερα χαμός. Και λέει, ναι, ναι. Διαβάζω από το καζέτα εδώ. Λέει, σε κάποια φάση λοιπόν ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, είναι ο πρόεδρος Βουλής αυτή την ώρα, αντιλήφθηκε πως κάποιοι βουλευτές έβγαζαν φωτογραφίες ο ένας τον άλλον και έκαναν αναρτήσεις στα social media. Κάτι που σύμφωνα με τον κανονισμό απαγορεύεται. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής να κάνει έντονες παρατηρήσεις, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις αυτές απαράδεκτες. Εδώ ο κόσμος καίγεται, γίνεται χαμός. Και έβγαζαν selfie. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι, φίλε. Δεν φταίει κανένας άλλος. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε μετά τις 4 στο pressing. Να είσαι καλά.